Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Γεροντικό, ένα πολύ παλαιό βιβλίο της Αγίας μας Εκκλησίας, το οποίο περιέχει αποφθέγματα και κατορθώματα Αγίων μοναχών και ασκητών, αναφέρει και τη διδαχή ενός ανωνύμου γέροντος, ο οποίος είπε κάποτε στο νεαρό υποτακτικό του τα εξής: «Παιδί μου, οι αρχαίοι ασκητές έκαναν μεγάλα πνευματικά κατορθώματα για την αγάπη του Θεού. Οι πριν από εμάς ήρθαν και τα κατέγραψαν στα βιβλία και προσπάθησαν να κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Όσο για εμάς σήμερα, δυστυχώς, αφήσαμε τα βιβλία να τα τρώει η σκόνη στις βιβλιοθήκες και ελάχιστα αγωνιζόμαστε να ζούμε όπως εκείνοι». Αυτά τα λόγια του Αγίου εκείνου γέροντος ταιριάζουν απόλυτα στη σημερινή αντιπνευματική εποχή μας. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, οφείλουμε να ομολογήσουμε πως πολλές φορές η πνευματική ακηδεία κυριαρχεί στη ζωή μας. Τα ενδιαφέροντά μας, οι αγωνίες μας και οι φόβοι μας εξαλτούνται γύρω από τα πρόσκαιρα και τα φθαρτά. Παράλληλα, τα σκάνδαλα, ηθικά, πολιτικά, οικονομικά, μας εγκλωβίζουν ακόμη περισσότερο στα γήινα. Το Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου δεν μας συγκινεί ιδιαίτερα. Μάλιστα, από πολλά δυστυχώς χείλη ακούγεται η επωδός: «Καλά τα λέει το Ευαγγέλιο, αλλά το καιρό εκείνο». Επίσης δεν λείπουν και αυτοί που λένε: «Το Ευαγγέλιο είναι για τους Αγίους, υπάρχουν όμως Άγιοι στις μέρες μας». Όμως, Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Με απλά λόγια, ο Λόγος του Θεανθρώπου Χριστού παραμένει πάντοτε επίκαιρος, αληθινός και σωτήριος. Όποιος θέλει μπορεί να τον κάνει πράξη στη ζωή του. Οι επίσκοποι και οι ιερείς, σε κάθε θεία λειτουργία εκ μέρους του Δεσπότου Χριστού, μας απευθύνουν την πρόσκληση: «Άνος χόμεντας καρδίας». Η απάντηση στην πρόσκληση εξαρτάται από την προαίρεση και το πνευματικό φιλότιμό μας. Η χάρις του Θεού πλημμυρίζει τα πάντα γύρω μας και δεν μας αφήνει ποτέ μόνους. Ο ίδιος ο Κύριος μας διαβεβαίωσε: «Ιδού, εγώ με θυμών ημί, πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος». Όσο δε για το αν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, την απάντηση θα μας τη δώσει με τη ζωή του και ο πράος και ταπεινός ποιμένας ενός μικρού χωριού, κοντινού, στην Αττική, ο μακαριστός Παπασταμάτης Σύνης. Ιδιαίτερη ευλογία και απάντηση στο ερώτημα αυτό μας δίνουν και οι αγιοκατατάξεις συγχρόνων Αγίων. Μη μας διαφεύγει το γεγονός πως στην ευλογημένη μας πατρίδα τα τελευταία χρόνια σαν τα κρίνα του αγρού άνθησαν μεγάλες ουσιακές μορφές. Μορφές όπως ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Όσιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, ο Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός, ο Όσιος Άνθιμος της Χίου, η Οσία Μεθοδία της Κιμόλου, η Οσία Σοφία της Κλεισούρας, Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής.
μορφές οι οποίες στηρίζουν και παρηγορούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Όντως, η αγιώτης ύποτε πάντων επικρατεί. Όντως, η αγιότητα είναι η νίκη, η νικήσασα των κόσμων. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης σημειώνει: «Ο καθένας στον κόσμο αυτόν έχει να επιτελέσει το δικό του έργο, είτε είναι βασιλέας ή πατριάρχης, μάγειρας, σιδηρουργός ή διδάσκαλος. Αλλά ο Κύριος, του οποίου η αγάπη απλώνεται προς όλους, θα δώσει μεγαλύτερη αμοιβή στον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη αγάπη προς τον Θεό». Επίσης και ο μεγάλος Σέρβος θεολόγος, ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, τονίζει: «Κάθε Άγιος άνθρωπος του Θεού, κάθε αληθινός άνθρωπος εν Χριστώ, είναι ένα ζωντανό και πραγματοποιημένο Ευαγγέλιο του Θεού». Οι ταπεινοί μαθητές του Σωτήρος Χριστού, με την άρση του Σταυρού του Κυρίου στη ζωή τους, κρατούν την χάρη του Θεού στον αρρωστημένο κόσμο μας και τον συντηρούν, τον ομορφαίνουν, έλεγε ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης. Πραγματικά, και μόνο η ανάμνηση της ζωής Αγίων και εναρέτων ανθρώπων μας προσφέρει πολύ μεγάλη ωφέλεια. Ο οικουμενικός διδάσκαλος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σε ένα εγκομιαστικό του λόγο εις τον Άγιο Ιερομάρτυρα Κυπριανό, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Και το μέμνηστε του ανδρός αγιασμός». Η αγιότητα δεν είναι μόνο για λίγους εκλεκτούς. Κάθε άνθρωπος μπορεί με τη χάρη του Θεού να αξιωθεί της σωτηρίας και του αγιασμού μέσα στο μοναδικό εργαστήρι της αγιότητος, που είναι η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και καλώς ανταμώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε. Εδώ, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και τούτο το πρωινό σας θέλουμε κοντά μας, για την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε ακριβώς για την αγιότητα, έτσι όπως υπάρχει στις μέρες μας και κρύβεται, χωρίς να την καταλαβαίνουμε ή πολλές φορές να την παραξηγούμε κιόλας. Θα μιλήσουμε για έναν πράο και ταπεινό ποιμένα, τον Παπασταμάτη Σίνη, που κοιμήθηκε το 1969. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να ακούσουμε για έναν σύγχρονο ιερέα που έζησε στις μέρες μας, στα μέρη μας και που η ζωή του μπορεί να γίνει παράδειγμα για όλους. Πριν λίγες μέρες, στα χέρια μας έφτασε το βιβλίο του Λάμπρου Παπανικολάου, «Ο πράος και ταπεινός ποιμένας, Παπασταμάτης Σίνης 1928-1969». Και σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα, τον κύριο Παπανικολάου, για να μας πει περισσότερα στοιχεία. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και ό,τι θέλετε και εσείς, μπορείτε να μας το πείτε τηλεφωνικά 210-4118-602, 210-4118-640, αλλά και με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο opugis@hotmail.com. Καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, τον κύριο Παπανικολάου, που τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, γιατί σήμερα, κύριε Παπανικολάου, θα μας κάνετε την τιμή και θα μας χαρίσετε την ευλογία
να γνωρίσουμε έναν πράγματι πράο και ταπεινό ιερέα. Έτσι ακριβώς τιτλοφορείται και το βιβλίο που ετοιμάσατε, «Ο πράος και ταπεινός ποιμένας, Παπασταμάτης Σύνης». Καλημέρα λοιπόν και καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Θα μιλήσουμε για τον μακαριστό πατέρα Σταμάτιο, που έζησε πριν από αρκετά χρόνια, κοιμήθηκε το 1969 σε πολύ μικρή ηλικία και που θα θέλαμε τώρα εσείς να μας τον συστήσετε και να μας μιλήσετε έτσι όπως ακούσατε κι εσείς για αυτόν τον πράο και ταπεινό ιερέα. Ο πατήρ Σταμάτιος Σύνης πραγματικά αποτελεί μια μεγάλη μορφή για την Κερατέα, αλλά θα έλεγα και για την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων και την όλη Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί υπήρξε πραγματικά, όπως το είπατε και το λέμε και στον τίτλο του βιβλίου, πράος και ταπεινός. Και με αυτή την ιδιότητα ακριβώς μιμήθηκε στη ζωή του τον πράο και ταπεινό ποιμένα των ψυχών μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και όλη η ιδιότητα του υπήρξε έτσι οσιακή, θα έλεγα. Και αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται από τα πράγματα. Με την ζωή του που έζησε ήταν πάρα πολύ αξιόλογη. Ένας ανεξάντλητος ποταμός καλοσύνης και ελεημοσύνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ στη ζωή του από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Στήριξε πάρα πολύ τους πάντες και άφησε μια φήμη Αγίου στο χωριό μας. Όπως είπατε και εσείς, κοιμήθηκε πολύ νέος, μόλις 42 ετών. Η αγάπη του Θεού επέτρεψε στη ζωή του να δοκιμάσει και σωματική ασθένεια. Τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής του, 39 ετών, προσβλήθηκε από καρκίνο. Άφησε πίσω του μια ευλογημένη οικογένεια. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε? Να μας πείτε εσείς πώς τον γνωρίσατε, αφού δεν τον προλάβατε κι εσείς εν ζωή. Η γνωριμία του Παπασταμάτη είναι πάρα πολύ παλαιά, γιατί είχα την ευλογία έτσι από μικρό παιδί να βρίσκομαι στο ιερό του Αγίου Δημητρίου της Κερατέας, την ενορία της Κερατέας, και εκεί άκουγα από πολλούς, ας πούμε, ότι υπήρξε εδώ ένας ιερέας ευλογημένος. Θέλησα να μάθω περισσότερα για αυτόν, αλλά στην αρχή οι περισσότεροι ήταν διστακτικοί να μου πούν κάτι περισσότερο, γιατί είχε πεθάνει πολύ νέος από καρκίνο και δεν θέλανε έτσι να αναθυμηθούν, ας πούμε, ο κόσμος να ξαναθυμηθεί τις δυσκολίες που πέρασε. Όμως είχα μια επιμονή, θα έλεγα, η οποία με οδήγησε, ας πούμε, στον τάφο του. Μετά γνώρισα την πρεσβυτέρα του, η οποία μου μετέφερε πολλές καταστάσεις έτσι, και ευχάριστες και δυσάρεστες. Και πλέον με αυτά τα στοιχεία μπορούσα να πλησιάσω στους ανθρώπους στην Κερατέα και να τους ρωτήσω, και συγγενείς μου και φίλους και γνωστούς που το γνώρισαν, οι οποίοι σιγά σιγά, βλέποντας το ενδιαφέρον μου το πραγματικό, άρχισαν να μου λένε πολλά περιστατικά της από τη ζωή του. Τα οποία και εμένα με συγκλώνησαν όταν τα άκουσα, δηλαδή δεν περίμενα, ας πούμε, ότι υπήρχε ιερέας ο οποίος μετέφερε ηλικιωμένο στην πλάτη. Βρισκόμαστε στην Κερατέα του 60, που δεν υπάρχουν καν αυτοκίνητα. Είναι με τα κάρα οι άνθρωποι, οπότε το να βλέπεις έναν ιερέα να μεταφέρει ηλικιωμένο στην πλάτη, ας πούμε, για να τους ξεκουράζει, δεν το βλέπεις και κάθε μέρα. Στο γεροντικό ακούμε τέτοια περιστατικά, ας πούμε, τον Άγιο Αγάθωνα. Μοιάζει να έρχεται αιώνες πίσω αυτή η ιστορία, έτσι μοιάζει ναι, ακριβώς. Ναι. Και άλλες τις καλοσύνες έτσι παρόμοιες, που με θέλησα να μην χαθεί η μνήμη του, και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά σήμερα που πολλές φορές αρνούνται να πάνε στην εκκλησία με την πρόφαση ότι και καλά οι παπάδες. Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχουν ιερείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευλογημένοι, τους οποίους τα παιδιά πρέπει να τους ανακαλύψουν και πρέπει να τους γνωρίσουν. Γι' αυτό θέλησα να μοιραστώ μαζί με όλο το και τα νέα παιδιά, όχι μόνο της Κερατέας και όλης της Ελλάδος και της Εκκλησίας μας, έτσι ότι υπάρχουν και ιερείς, περάσαν και ιερείς Άγιοι, όπως και γέροντες Άγιοι, όπως ο Πορφύριος, ο Παΐσιος, ο Ιάκωβος, ο Αμφιλόχιος. Και βέβαια η αγιότητα δεν είναι μόνο για τους ιερομονάχους και τους αγάμους. Είναι και για τους πρεσβυτέρους, είναι και για τους διακόνους και για τους απλούς πιστούς. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι οι Άγιοι, εντάξει, ήταν οι ανώτεροι κληρικοί. Δεν είναι έτσι. Όλοι είμαστε προορισμένοι για την αγιότητα. Ακριβώς, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και νομίζω ότι ο μακαριστός Παπασταμάτης μπορεί να γίνει ένας φωτεινός φάρος για όλους μας. Σίγουρα. Η ζωή του ήταν τέτοια που αποτέλεσε ένα φωτεινό φάρο για την Κερατέα και για όλα τα Μεσόγεια. Γιατί σαν πνευματικός εξομολογούσε πάρα πολύ κόσμο και από το Μαρκόπουλο και από το Κοροπή και από τα Καλύβια και από το Λαύριο.
Είναι ακόμα η μνήμη του έτσι ζωντανή στην περιοχή? Στην Κερατέα τον ευλαβούνται πάρα πολύ. Οι παλιοί στα Μεσόγεια, στα χωριά που μίλησα με κάποιους, ας πούμε, από το Κοροπή, από το Μαρκόπουλο, έτσι έχουν πολύ καλές αγαθές μνήμες. Ιδιαίτερα κάποιοι παλιοί ιερείς, όπως ο μακαριστός ο πατήρ Νεκτάριος ο Βιτάλης, ας πούμε, που μόνο που του είπα την επιθυμία μου να γράψω ένα βιβλίο για αυτόν, έβαλε θυμάμαι τα κλάματα. 10 χρόνια πίσω. Μου λέει, πού τον ανακάλυψες? Του λέω, πατήρ Νεκτάρι, κάτι πρέπει να γράψουμε γι' αυτόν. Και μου λέει, με την ευχή μου να το ξεκινήσεις, παιδί μου. Και έκλαιγε, γιατί θυμόταν και αυτός πολλά περιστατικά, γιατί πήγαινε και τον βοηθούσε τον Παπασταμάτη. Και την πρεσβυτέρα του μετά, όταν χείρεψε πολύ νέα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε και τις πιο πολλές λεπτομέρειες πώς βοηθούσε ο Παπανεκτάριος. Ό,τι μπορείτε να πείτε, εμείς το ακούμε ευχαρίστως και ναι, με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί είναι πολύ πολύ διδακτικά όλα. Βλέπω ότι συνδέονται πολλά πρόσωπα με τον πατέρα Σταμάτιο, τον Μακαριστό. Όταν αρρώστησε ο Παπασταμάτης το 1966, πήγε στο προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου στην Καμάρδα και του είπε ότι, γέροντα, εγώ δεν έχω ζωή. Κατά το ανθρώπινο, οι γιατροί μου είπαν ότι η ασθένεια αυτή θα προχωρήσει. Αν κάνει μετάσταση θα φύγω και πιο γρήγορα από ό,τι μου έχουν πει. Θα σε παρακαλέσω όμως, επειδή η Παπαδιά έχει μεγαλώνει δύο παιδιά 9 και 10 ετών, πόσο ήταν, 11 ο μεγαλύτερος, να βοηθήσεις ό,τι μπορείς. Και εγώ όταν θα φύγω, έτσι κάτι να τη βοηθάς. Ο Παπανεκτάριος λοιπόν από το 1968-69 που κοιμήθηκε ο Παπασταμάτης μέχρι το 2017 έστελνε κάθε χρόνο ένα φάκελο με ένα πολύ σεβαστό ποσό στην Πρεσβυτέρα για βοήθεια από τον Παπασταμάτη. Μάλιστα ο πατήρ Βλάσιος, ο οποίος διακονούσε το προσκύνημα και του έλεγε πολλές φορές, γέροντα, η Παπαδιά πια γέρασε, είναι 70 χρονών, είναι 80 χρονών. Κάπου λίγο και το έχει κουραστεί και το μυαλουδάκι της, λίγο έτσι. Θα το πας στα παιδιά της. Θα το πας στα παιδιά της. Εγώ υποσχέθηκα στον Παπασταμάτη ότι όσο ζω θα τον βοηθάω. Και ας μην το έχει ανάγκη. Έχει τη σύνταξή της. Εγώ θα υποσχέθηκα και θα το κάνω. Και έτσι μόνο γι' αυτό η μνήμη του Παπασταμάτη παραμένει, να το πω έτσι. Το υποσχέθηκε λοιπόν και τήρησε αυτή την υπόσχεση του ο μακαριστός πατήρ Νεκτάριος. Θα θέλατε, κύριε Παπανικολάου, να μας πείτε λίγο την ζωή του πατρός Σταματίου? Ναι, γιατί όχι. Ο Παπασταμάτης ξεκίνησε από μικρό παιδί έτσι με πολλές δυσκολίες. Σε ηλικία 5 ετών περίπου και ίσως λίγο παραπάνω ο πατέρας του αυτοκτόνησε. Αυτό καταλαβαίνετε, σε μια οικογένεια εκείνα τα χρόνια, να φύγει ο πατέρας από το σπίτι και να μείνουν δύο ανήλικα παιδάκια, μωρά, ουσιαστικά 5 και 8 χρονών και 3 χρονών ο μικρός του αδερφός του Παπασταμάτη, δεν είναι ότι καλύτερο. Οπότε η μητέρα του αναγκάστηκε, η οποία ήταν και δεν είχε και γραμματικές γνώσεις, αναγκάστηκε να νοικιάζει το καλό σπίτι του σπιτιού σε κάποιον νικάρι, ο οποίος, ας πούμε, πρόσφερε και αυτός κάτι στην οικογένεια, ας πούμε, για να βγουν τα έξοδα. Να πούμε ότι ο νικάρης αυτός, δεν το γράφουμε στο βιβλίο, αλλά αξίζει να το πούμε, ήταν ένας πολύ καλός κύριος, ο οποίος λεγόταν Βαρότσος. Το όνομα είναι γνωστό, γιατί είναι ο πατέρας του γνωστού σεισμολόγου, του κ. Βαρότσου, του καθηγητού, μάλιστα, του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Ο οποίος αυτός, ο καθηγητής, μας χάρισε, θα έλεγα, τον Παπασταμάτη, γιατί όταν ο Παπασταμάτης τελείωσε το δημοτικό και η μητέρα του βέβαια δεν είχε χρήματα ούτε για αστείο να το στείλει στο γυμνάσιο, το οποίο ήταν στο Κοροπή τότε, δεν ήταν στην Κερατέα. Τη είπε ότι όχι απλώς το γυμνάσιο θα το στείλουμε, λέει, το παιδί αυτό, το Σταμάτη, επειδή είναι ευλαβής και θεοφοβούμενο, θα σου κάνω εγώ όλα τα έξοδα να το στείλει στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου. Και έτσι με δωρεά του κυρίου Βαρότσου, με υποτροφία θα λέγαμε, αν μπορούμε να πούμε ένα όρο σημερινό, ναι, βρέθηκε ο Παπασταμάτης, νεαρό παιδί τότε, στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου. Όπου εκεί διακρίθηκε έτσι σε όλους τους τομείς, και σαν μαθητής πολύ καλός και σαν χαρακτήρας εξαιρετικός. Είχε μάλιστα την ευλογία να έχει τότε η Κόρινθος ένα Άγιο Μητροπολίτη, τον Μιχαήλ τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος έγινε μετέπειτα και Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος το βοήθησε πάρα πολύ και αυτός πνευματικά. Μάλιστα ο Παπασταμάτης, επειδή η οικογένειά του, η μητέρα του, ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο, μπόρεσε και το πήρε το παιδί έτσι από την πλάνη αυτή του παλαιού ημερολογίου, θα έλεγα, και το βοήθησε πάρα πολύ έτσι να ενταχθεί κανονικά στον χώρο της Εκκλησίας. Μετά αποφύτησε από τη σχολή. Γρήγορα πήγε φαντάρος, σαν ορφανό παιδί έκανε προστάτης οικογένειας, έκανε λιγότερη θητεία. Το βράδυ που απολύθηκε αραβωνιάστηκε, γρήγορα παντρεύτηκε, χειροτονήθηκε διάκονος, μετά πρεσβύτερος από τον μακαριστό Ιάκωβο Βαβανάτσο, Αττικής και Μεγαρίδος τότε.
και ξεκίνησε τη διακονία του στο χωριό της Κερατέας, η οποία διακονία του βέβαια δεν ήταν, ειδικά μετά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ήταν πολύ δύσκολη. Δυστυχώς η συνεφημερία του και άλλοι δεν τον μπορούσαν να τον καταλάβουν. Αυτός ήθελε να είναι εισάκρον ελεήμων, εισάκρον φυλακόλουθος, εισάκρον πολύ με τον κόσμο έτσι αγαπητός. Οι άλλοι κάπως δεν το βλέπαν έτσι και το στεναχωρούσαν σε κάποιες καταστάσεις. Αναφέρουμε στο βιβλίο κάποιους πειρασμούς ακούσιους που πέρασε. Αλλά είναι και αυτό να πούμε ένα στοιχείο έτσι από τη ζωή του, ότι πολλές φορές, κάποιες φορές πήγε στο πνευματικό του πατέρα και το ανέφερε ότι γέροντα κουράζομαι πολύ ψυχολογικά, πνευματικά, πιέζομαι, έχω οικογένεια να μεγαλώσω, μήπως θα έπρεπε να πάω σε κάποια άλλη ενορία. Η απάντηση του πνευματικού του ήταν πάντοτε η ίδια. Εκεί που είναι ο σταυρός σου, εκεί θα είναι και η ανάστασή σου, παιδί μου. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα για όλους μας, έτσι, ότι πολλές φορές που έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας, εκεί που είναι ο σταυρός μας, εκεί θα γίνει και η ανάστασή μας. Δεν μπορούμε δηλαδή αλλού να έχουμε σταυρό, αλλού να έχουμε ανάσταση. Επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας, νομίζω. Και έτσι και ο Παπασταμάτης παρέμεινε σε αυτή την ενορία, υπέφερε, κάποια στιγμή ήρθε και η ασθένεια και σε ηλικία 42 ετών ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του. Προγνώρισε το θάνατό του. Το μαρτυρούν πάρα πολλοί άνθρωποι που πήραν την ευχή τις τελευταίες εβδομάδες πριν κοιμηθεί, ότι τους είπε ετοιμάζομαι, και μάλιστα σε πολλούς έλεγε ότι είμαι αμαρτωλός, αλλά με τη χάρη του Θεού με καλεί ο Θεός να λειτουργήσω και στο άνω θυσιαστήριο. Είχε έτσι ευλογίες τέτοιες. Βέβαια η ασθένεια ήταν και δύσκολη. Κυπώνει πάρα πολύ. Ο μακαριστός ο Μητροπολίτης Αττικής, ο Μεγαρίδος, ο Νικόδημος, έδωσε και χρήμα, τότε πήγε και στο Λονδίνο κάνει κάποιες θεραπείες, οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα. Και πήρε και επέστρεψε στην Κερατέα. Και επέστρεψε στην Κερατέα, όπου κοιμήθηκε. Το 1969, στις 16 Ιανουαρίου. Ήταν η κηδεία του πάνδημος. Και αυτό που μου είπανε πάρα πολύ, ότι δεν είχαν ξαναδεί ποτέ στα χρονικά κηδεία να γίνεται μετά τη δύση του ηλίου. Ξεκίνησε το προσκύνημα της ορού του μετά το διευχόν της κηδείας που την τέλεσε ο Νικόδημος Αττικής, ο Γκατζηρούλης, 5 ώρα ξέρω εγώ, η κηδεία έγινε μετά τις 8.30 το βράδυ. Είχε τόσο πολύ κόσμο δηλαδή στην κηδεία που όλοι θέλουν να πάρουν την τελευταία φορά την ευχή του. Μάλιστα ο Νικόδημος Αττικής, στο διάκοντο τον Μιχαήλ τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν ξέρω αν ζει ακόμα, στο μοναστηράκι εκεί στο νέο στούδιο νομίζω, με τον πατέρα Ειρηναίο τον Μπουσδέκη, μου έλεγε ότι Λάμπρο, που μας έλεγε ο Δεσπότης, ότι τέτοιο κοπετό και τέτοιο θρήνο σε κηδεία δεν είδε ποτέ στη ζωή του. Και το έλεγε αυτό και μέχρι πριν πεθάνει, ας πούμε. Αξιώθηκα και εγώ και μίλησα με τον Νικόδημο για τον Παπασταμάτη και το μόνο που θυμόταν να μου πει ήταν αυτό τον κοπετό, την κηδεία και το ευχέλιο που έκανε πριν κοιμηθεί μια εβδομάδα στο σπίτι του Παπασταμάτη. Πριν κοιμηθεί ο Παπασταμάτης και πάει στο σπίτι του. Και έκανε ένα ευχέλιο. Αυτή ήταν η μόνη η εμπειρία του με τον Παπασταμάτη. Δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό το θρήνο. Που αυτό τον είχαν σημαδεύσει στη ζωή του, ας πούμε. Και είναι και μια απόδειξη, νομίζω, αυτή η πάνδημος προσέλευση του κόσμου στην κηδεία του μακαριστού. Είναι μια απόδειξη της βιωτής του. Για να πάει τόσος κόσμος δεν πήγε τυχαία. Σίγουρα δεν πήγε τυχαία. Μα δεν υπήρξε μέρα, το αναφέρουμε στο βιβλίο, πολλές φράσεις που θα διαβάσουν οι φίλοι αναγνώστες στο βιβλίο είναι παρμένες από ανθρώπους οι οποίοι μου μετέφεραν πράγματα. Απλώς δεν ήθελα να μεταφέρω ακριβώς τι μου είπε ο καθένας και τι μου είπε ο καθένας. Και κάποιος μου είχε πει, ας πούμε, ότι παιδί μου λέει, ο Παπασταμάτης δεν υπήρξε μέρα που να μην ευεργετήσει άνθρωπο. Τη θεωρούσε χαμένη αυτή τη μέρα. Δηλαδή γύριζε στο σπίτι το βράδυ κατάκοπος. Μάλιστα η παπαδιά του έβαζε τα πόδια σε νερό με αλάτι για να τα ξεκουράσει τα ποδαράκια του. Λοιπόν, και μου λέγανε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε μέρα που να μην αφήσει άνθρωπο να μην κάνει κάτι καλό για τον άνθρωπο. Αν δεν έκανε κάτι καλό, ήταν στεναχωρημένος. Γύριζε στο σπίτι και έλεγε της παπαδιάς, τίποτα δεν κάναμε σήμερα. Γιατί παπά μου δεν έκανε τίποτα, δεν πήγα πουθενά. Δεν είχα κουράγια να πάω σήμερα να δω έναν ασθενή. Το χειμώνα, ξαναλέω ότι βρισκόμαστε στην εποχή του 60 στην Κερατέα, που δεν υπήρχαν ούτε αυτοκίνητα ούτε τροχοφόρα, μόνο κάρα. Λοιπόν, και μετέφερε με το γαϊδουράκι ξύλα, μάζευε στα γύρω βουνά της Κερατέας και το δάσος της Κερατέας, ξύλα, και τα πήγαινε σε οικογένειες που δεν είχαν γαϊδουράκι. Για να έχουν να ζεσταίνονται. Να έχουν ξύλο να ζεσταίνονται ακριβώς, που είχαν τζάκια όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπήρχαν και τα καλοριφέρ, δεν νομίζω να είχαν φτάσει στην Κερατέα τότε.
Έκανε, δηλαδή ήταν η ζωή του πραγματικά πολύ... Δεν περιορίστηκε μόνο δηλαδή στα λειτουργικά του καθήκοντα και στα οποία και σε αυτά ήταν άψογος βέβαια. Ήταν πολύ κατανυκτικές οι θείες λειτουργίες που τελούσε και σαν πνευματικός διακρίθηκε πάρα πολύ. Είχε πολύ μεγάλο και στενό σύνδεσμο με την Ταρσό, τη Διαχριστόν Σαλή, την οποία μας ενέφερε η Παπαδιά χαρακτηριστικά ότι ερχόταν 2 ή 3 η ώρα τη νύχτα και τον χτύπαγε την πόρτα, έβγαινε η Παπαδιά, λέει τι θέλεις, λέει η ερώτησα. Λέει τον Παπασταμάτη. Λέει τέτοια ώρα τι να τον κάνεις, λέει 2 η ώρα. Ξέρω Παπασταμάτης. Μέχρι να πει ξέρω Παπασταμάτης, ο Παπασταμάτης με έναν ντορβά τα γάρι ας πούμε, με τα λειτουργικά του, πήγαινε και τελούσε τη θεία λειτουργία σε εξοπλής και της κερατέας και κοινωνούσε Ταρσό. Μάλιστα. Επειδή πολλοί την κατηγορούν ότι ήταν, ήταν παλαιομερολογίτησα, ήταν, ζούσε στο μοναστήρι της κερατέας, αλλά είχε κοινωνία κανονικά με το νέο ημερολόγιο. Δηλαδή τα μυστήρια που δεχόταν ήταν από κανονικού ιερέα. Στο βιβλίο σας περιγράφεται και κάποια περιστατικά πολύ συγκινητικά που ο μακαριστός Παπασταμάτης έβαζε στη δεύτερη μοίρα την οικογένειά του για να βοηθήσει κάποιους άλλους. Χαρακτηριστικό αυτό το περιστατικό με τα ψάρια. Ναι. Θέλετε να μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Ναι, ναι. Ο Παπασταμάτης πριν τα ψάρια να πούμε ότι τότε οι ιερείς δεν είχαν μηνιαίο μισθό όπως τώρα. Ακριβώς. Κάναν από την ενορία κάτι. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ήταν οι εποχές που δεν μισθοδοτούνταν οι ιερείς. Σαφώς. Έπαιρνε ένα επίδομα από την ενορία. Το οποίο πολλές φορές έφτανε ψηφίδι και είχε κρατήσει μόνο για τα απαραίτητα. Δηλαδή, αν έπαιρνε ένα 500 άρικο, έφτανε στο σπίτι με 150 δραχμές. Και του λέγε Παπαδιά, πληρώθηκες, πάτερ μου. Πληρώθηκα. Πόσα πήρες, αυτά. Λέει τι είναι αυτά, 150 δραχμές μόνο σου δώσανε. Αυτά μου δώσανε λέει αυτό το μήνα. Τα υπόλοιπα 350 τα είχε δώσει από την εκκλησία μέχρι το σπίτι του ελεημοσύνης. Και έπρεπε με αυτά, σπίτι του, με αυτά τα λίγα χρήματα. Στην εκκλησία είναι λιγότερο από 10 λεπτά. Όποιος δηλαδή τον έβλεπε, κάτι θα του δίνε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και με αυτά τα λίγα χρήματα που του έμεναν, έπρεπε να περάσει το μήνα μετά με την οικογένεια. Σαφώς. Όμως ποτέ δεν θερηθήκαν τα παιδιά του που ζουν ακόμα στην κερατέα. Μου είπαν λάμπρο ότι ποτέ δεν θερηθήκαμε. Ποτέ δεν μας έλειψε κάτι. Δεν είχαμε ποτέ ακριβά ρούχα. Δεν είχαμε ποτέ παιχνίδια ακριβά, αλλά και ποτέ δεν μας έλειψε κάτι. Πάντα όμως λιτά. Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό να το ακούσουμε όλοι οι σύγχρονοι νεοέλληνες που πολλές φορές έτσι με εμψημυρούμε, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο, δεν έχω το άλλο. Αν έχουμε τα απαραίτητα, ένα δόξα τω Θεώ και προχωράμε στη ζωή μας. Για τα ψάρια τώρα το περιστατικό είναι πολύ ωραίο γιατί πήγανε για ψάρια στο Λαύριο. Έφυγε από την κερατέα με λεωφορείο με έναν φίλο του, ο οποίος ζει ακόμα να το επιβεβαιώσει, τον κύριο Γιώργο. Πήγανε στο Λαύριο και την ώρα που διάλεγε ψάρια, ας πούμε, ήρθε μια γυναίκα εκεί και έψαχνε κι αυτή. Ο ψαράς εκεί την πρόσβαλε και τη λέει: τι ψάχνεις όλο και δεν παίρνεις τίποτα. Το άκουσε ο Παπασταμάτης και όπως ήταν ευαίσθητος, του λέει: γιατί την προσβάλλεις, ας πούμε, την κυρία αυτή, τι κακό σου έκανε. Λέει: πάτερ, λέει, κάθε μέρα έρχεται διαλέγει, δεν παίρνει τίποτα. Του λέει: κοίταξε να δεις, του λέει: α, τη φτωχιά γυναίκα είναι. Πάει, πιάνει μετά τη γυναίκα, της λέει: τη λέει, πάρε τι θέλεις. Λέει, πάτερ, δεν μου βγαίνουν τα χρήματα. Πάρε τι θέλεις. Πήρε ό,τι ήθελε αυτή, κάτι δεν ξέρω τι διάλεξε. Και πληρώνει με τα δικά του χρήματα που παθαμάτησε τα ψάρια της κυρίας και για τον εαυτό του πήρε κάτι λίγο. Αυτό δείχνει μια αυταπάρνηση, έτσι. Η οποία μακάρι και όλοι μας κάπου να την αποκτήσουμε. Και σίγουρα υπάρχουν τέτοια πάμπολα περιστατικά. Αυτό είναι ένα απλά ενδεικτικά που έχετε καταγράψει. Ναι, ναι. Ήταν λοιπόν και φυλακόλουθος και ελεήμων και αγαπητός από τον κόσμο. Προκαλούσε όμως τους άλλους ανθρώπους, αυτούς που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τη δική του βιωτή και το δικό του παράδειγμα και υπέφερε εξαιτίας τους. Όμως δεν έφυγε ποτέ από το μικρό του χωριό. Εκεί διακόνησε και εκεί παρέμεινε. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο άλλο έτσι περιστατικό πολύ συγκινητικό να μας πείτε. Νομίζω ότι σε εκείνη την εποχή που οι ιερείς πραγματικά δεν μισοδοτούνταν και περίμεναν αυτά τα λίγα χρήματα από το τσέδι ενορία, είναι σημαντικό ότι ο ίδιος αρνήθηκε να πάει σε έναν μεγάλο προσκυνηματικό ναό που θα είχε περισσότερα χρήματα και τυχερά. Η αλήθεια είναι ότι όταν χειροτονήθηκε από τον Ιάκωβο τον Βαβανάτη, τον Αττικής και Μεγαρίδος τότε, του είπε ο Ιάκωβος ότι παιδί μου, επειδή σ' ακούω έτσι κάπως καλήφωνο, αν θέλεις να σε τοποθετήσουμε στο Χριστό στα Σπάτα. Στο προσκύνημα της Αναστάσεως του Χριστού στα Σπάτα. Ο Παπασταμάτης, παρότι ήταν ο χειροτόνητος, βρήκε το θάρρος, θα έλεγα εγώ, και αρνήθηκε στο σεβασμιότητο.
Και του λέει σεβασμιότητα, του λέει, όχι, του λέει στα σπάτα. Λέει, εκεί πού να σε βάλω, να σε τοποθετήσω. Στην ενορία μου, λέει, στο χωριό μου, στην Κερατέα. Του λέει, είσαι, του λέει, στα σπάτα, του λέει, εκεί θα έχεις τα μυστήρια, θα έχεις τα τυχερά σου, θα έχεις... Και θα πας στο χωριό, στα σπάτα, στο χωριό που έχει ήδη δύο ιερείς. Τι θα κάνεις εκεί πέρα. Λέει, σεβασμιότητα, λέει, αν με πάτε τώρα στα σπάτα, μετά από λίγα χρόνια θα με πάρετε αναγκαστικά, γιατί θα πρέπει να βάλετε κάποιον άλλον. Αν γύρισω τότε στο χωριό, θα μου πούνε όλοι, α, έκανες, ας πούμε, ας μου συγχωρεθεί η φράση από όλους σας, γερή μπάζα στα σπάτα και τώρα γύρισε στο χωριό να μας κάνεις τον Άγιο. Αυτό έτσι ακριβώς μου το μετέφεραν κάποιοι στην Κερατέα που γνώρισαν το περιστατικό. Και είπε τότε στο σεβασμιότητα τον Ιάκωβο ότι σας παρακαλώ πολύ να μου βάλετε στην Κερατέα. Δεν θέλω να γυρίσω στο χωριό αργότερα και να μου πούνε αυτόν τον λόγο. Και έτσι προτίμησε ο ίδιος να ζημιωθεί, να υποφέρει, να ζήσει φτωχά και λιτά, αλλά να είναι στο ποιμνιό του. Στους ανθρώπους που αγάπησε, που γνώρισε και οι οποίοι βέβαια και αυτοί τον τίμησαν και τον λάτρεψαν. Ένα άλλο ωραίο περιστατικό, έτσι, το οποίο μπορώ να αναφέρω, το οποίο το έμαθα αφού είχε βγει το βιβλίο και δεν προλάβαμε να το βάλουμε και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 50 προς τα τέλη, κάποιος από την Κερατέα, δυστυχώς δεν μπόρεσα να μάθω το όνομά του, αλλά μου είπαν το περιστατικό, έτσι το επιβεβαίωσα από κάποιους ανθρώπους, έφυγε στην Αμερική μετανάστης, ο οποίος εκεί έκανε καλή δουλειά, ας πούμε, και είχε μια οικονομική άνεση και αποφάσισε να στέλνει κάθε χρόνο ένα κυβότιο με ρούχα, ολοκένουργια, για τα παιδιά της Κερατέας. Στην αρχή το έστελνε στο Δήμο Κερατέας, μετά και στην Ενορία, αλλά τον πληροφόρησαν κάποιοι από την Κερατέα ότι δυστυχώς τα ρούχα δεν έφταναν εκεί που θα έπρεπε. Τα παιδιά της Κερατέας, τα φτωχά και άπορα. Και του είπαν μάλιστα ότι αν θέλεις να φτάνουν τα ρούχα εκεί που πρέπει, θα τα δίνεις και θα τα στέλνεις στο κυβότιο συστημένο, στον Πειραιά, να το πάει να το παραλαμβάνει ο ιερεύς Σταμάτιος Σύνης. Αυτός το έκανε και πράγματι τα ρούχα φτάνανε εκεί που έπρεπε να φτάνουν. Μου είπαν τα παιδιά του Παπασταμάτη όταν τους το είπα, αν το θυμόντουσαν αυτό, άχρε λάμπρο, τι μας κάνεις. Και λέω, γιατί παιδιά, τι σας κάνω. Παιδιά, οι οποίοι είναι 60 ηγητοί του Παπασταμάτη που ζουν σήμερα. Σίγουρα. Τι μας κάνεις. Λέω, γιατί, τι σας έκανα. Να ξέρεις, λέει, πόσες φορές αυτό το κυβότιο το είδαμε στο σπίτι και δεν μας άφησε ο καλός μας ο πατέρας ούτε ένα φανελάκι να πάρουμε από μέσα, ούτε ένα μπλουζάκι, ούτε ένα παντελονάκι, ούτε ένα μπουφανάκι. Και τα βλέπαμε, τα φοράγαμε και μας έλεγε, τα βάλατε, βγάλτε τα τώρα. Είναι για τα άπορα παιδιά. Μα και εμείς άπορα, δεν είμαστε πατέρα. Και εμείς δεν βλέπεις ότι τα ρούχα μας έχουν παλιώσει. Τα στέλνει για τα άπορα παιδιά της Κερατέας. Όταν θα μου γράψει ότι στέλνω, πάρε και εσύ από αυτά, τότε θα πάρετε κι εσείς. Γράψτε εσύ να μας δώσει. Όχι. Γιατί θα πει ότι τα οικειοποιούμε. Και δεν φορέσαμε ποτέ ούτε ένα φανελάκι. Και φοράγανε οι συμμαθητές μας, φοράγανε όλοι οι φίλοι μας και εμείς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, μέχρι να παλιώσουν πολύ, να μην μπορούμε να τα φορέσουμε πια. Αυτό δείχνει μια μεγάλη ακεραιότητα και δίνει νομίζω και ένα μάθημα σε όλους αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται αγαθά πώς θα πρέπει να στέκονται. Δεν ξέρω αν στεναχωρώ με αυτά που λέω, αλλά όχι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, είναι ένα γεγονός από μόνο του συγκλονιστικό, ένα γεγονός που θυμίζει περιστατικά άλλων Αγίων από τον βίο τους και που δείχνει πραγματικά αυτό που είπατε, ότι ο ίδιος διαχειριζόταν αυτό που έφτανε στα χέρια του με τον τρόπο που έπρεπε. Δεν οικειοποιήθηκε τίποτα. Γιατί και ο ίδιος αναγκημένος ήταν. Και τα δικά του τα παιδιά δεν ήταν πλούσια, η οικογένειά του δεν είχε ενέσεις. Όχι καθόλου. Αλλά δεν ήταν για τα δικά του τα παιδιά. Ήταν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Έτσι, έτσι. Ναι, αυτό όντως, αν χρειαστεί και ετοιμάσετε νέα έκδοση, θα πρέπει νομίζω να το βάλετε το περιστατικό. Ναι, ναι. Είναι πολύ διδακτικό. Κάποιο άλλο περιστατικό που θυμάστε και που δεν υπάρχει στο βιβλίο, μήπως θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Γιατί στο βιβλίο έχω εγώ την αίσθηση ότι έχετε σημειώσει ελάχιστα από αυτά που ενδεχομένως μάθατε, προσπαθώντας έτσι συνοπτικά να μεταφέρετε κάποια ενδεικτικά γεγονότα της ζωής του Μακαριστού. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να αποφύγουμε με τη συμβουλή και με των ευλαβών γερόντων μας και πνευματικών μας πατέρων ότι να μην μπούμε πάρα πολλά περιστατικά, ιδίως για τους πειρασμούς που πέρασε. Ναι. Γιατί πέρασε, η αλήθεια είναι, πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Θα σας πω ένα περιστατικό χωρίς να προσβάλλουμε κάποιον που ίσως πρωταγωνιστεί σε αυτό.
ένα πρωινό πήγαινε για μπάνιο, ήταν καλοκαίρι, με το γαϊδουράκι έφυγε από το σπίτι του, ξημερώματα, για να μην σκανδαλίσει και τον κόσμο, ας πούμε, να το δει να κάνει να κολυμπάει ο ιερέας. Πήγε στην παραλία της Κερατέας, κολύβησε, αλλά δυστυχώς κάποιος φρόντισε να στείλει κάποιον να του πάρει τα ράσα. Και έτσι γύρισε με το φανελάκι. Ο κόσμος βέβαια που ήξερε ποιος ήταν, σηκωνόντουσαν όλοι όρθιοι. Κανείς δεν σκανδαλίστηκε στην πλατεία της Κερατέας. Κανείς δεν είπε, τι κάνει ο παπάς με το φανελάκι, γυρνάει. Όλοι είχαν καταλάβει τι είχε γίνει. Και πολύ περισσότερο βέβαια αυτοί που στο καφενείο είδαν κάποιον να τρέχει με μια μπάλα μαύρη, τα ράσα του παπά, που τα είχε πάρει για να τον εξαστελήσει. Όταν γύρισε στο σπίτι, η παπαδιά του είπε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Με ράσα έφυγες, αράστος, γύρισες, τι είναι αυτά. Δεν τρέπεσαι, θα γελάει το χωριό. Ας το χωριό να λέει, παπαδιά μου. Τα ράσα μου πήραν, όχι την ιεροσύνη μου. Νομίζω και αυτό κάτι λέει. Ακριβώς. Πέρασε λοιπόν δύσκολα, αλλά περίμενε και σταθερός. Πάντοτε. Να μας πείτε κάποια στοιχεία έτσι που υπάρχουν και στο βιβλίο από τις τελευταίες στιγμές, τις δύσκολες, τις πονεμένες στιγμές που πέρασε. Εκείνον τον όμορφο περίπατο που έκανε γύρω από το τραπέζι. Αυτό που μας το διέσωσε το περιστατικό, ο κύριος, θα το πούμε ονομαστικά γιατί ζει, ο κύριος ο Σπύρος ο Μεσσηνιώτης, ο οποίος είναι και στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, της οποίας διατέλεσε και πρόεδρος, ήταν συμμαθητές με τον Παπασταμάτη και πήγαινε πολλές φορές τα τελευταίους μήνες, έτσι που είχε πλέον ο Παπασταμάτης, δεν μπορούσε πια να βγει από το σπίτι. Και του έλεγε Παπασταμάτη, έλα να πάμε μια βόλτα. Ή του έλεγε Παπασταμάτη, έλα να πάμε και Σπύρο μου μια βόλτα. Λοιπόν, η βόλτα αυτή για έναν καρκινοπαθή και στο σηκώτη μάλιστα ήταν, φαντάστηκα εγώ, θα ήταν το πολύ με στην αυλή του σπιτιού. Δυστυχώς δεν ήταν ούτε καν στην αυλή του σπιτιού, ήταν γύρω από το τραπέζι το καλό του σπιτιού. Στο σαλόνι, το οποίο υπάρχει ακόμα αυτό το σαλονάκι. Γυρίζανε γύρω-γύρω στο τραπέζι, χεράκι-χεράκι, δύο παλικαράκια 40 ετών, 42 Παπασταμάτης, 39 με 40 ο κύριος Σπύρος. Να είναι καλά αν μας ακούει και τους στέλνουμε πολλές ευχές, τον αγαπάμε πάρα πολύ τον κύριο Μεσσηνιώτη. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ένωση Θεολόγων. Και τον έπαιρνε από το χεράκι λοιπόν και γυρίζανε γύρω-γύρω από το καλό τραπέζι του σπιτιού, για βόλτα. Του λέει ο κ. Σπύρος, του λέει Παπασταμάτη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, Σπύρο μου. Δόξα τω Θεώ. Στέκομαι όρθιος. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Κάνω το σταυρό μου ακόμα με τα χεράκια μου. Δόξα τω Θεώ. Δεν έλεγε τίποτα άλλο. Ούτε πονάω, ούτε υποφέρω, ούτε γιατί να το πάθω εγώ αυτό που είμαι νέος άνθρωπος. Ετοιμαζότανε. Ούτε αγανάκτησε, ούτε τίποτα. Όχι, όχι. Δεν έμαθα από περιστατικά έτσι αγανάκτηση. Σίγουρα ίσως είχε μέσα του μια πίκρα που θα έφευγε τόσο νέος, γιατί ήθελε να προσφέρει πολλά στο χωριό, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα αρχίζει τα ατέλειωτα γιατί στο Θεό. Δεν το έκανε αυτό. Στενοχωριότανε για την παπαδιά, για τα παιδιά, κατά άνθρωπο πώς θα μείνουν, που και για αυτά ακόμα είχε ετοιμάσει. Ακόμα και για τη μητέρα του, μια καλή κυρία που τον επισκέφτηκε, θυμάμαι, μας το έλεγε ο γιος της, ότι της είπε ότι ξέρεις κάτι, εγώ τώρα θα φύγω, θέλω να προσέξεις τη μητέρα μου. Πόσο στοργή και αυτή. Βλέπουμε σήμερα τα πολλά νέα, πολλοί νέοι άνθρωποι, τους γονείς τους τους αφήνουν στα γυροκομεία. Αυτό είναι ακριβώς αντίθετο. Ανέθεσε σε γυναίκα να την φροντίζει τη μητέρα του. Γιατί ο ίδιος δεν θα ήταν μαζί της. Η πρεσβυτέρα του, τι σας μετέφερε? Η πρεσβυτέρα, η κυρία Φλώρα, η μακαριστή, την οποία εγώ είχα την ευλογία να την έχω αφού πέθανε ο Παπασταμάτης, έπρεπε και αυτή κάπως να ζει στα παιδιά της. Γιατί ο Παπασταμάτης νομίζω δεν πρόλαβε ούτε και σύνταξη, δεν έκλεισε 15 χρόνια εφημερίας, οπότε δεν δικαιούταν σύνταξη ιερατική. Δεν ξέρω αν πήρε και μια σύνταξη σαν χείρα, αλλά δεν νομίζω, τα πρώτα χρόνια ειδικά. Την είχα την ευλογία λοιπόν να την έχω στον υπηαγωγείο που πήγαινα στην Κερατέα σαν καθαρίστρια. Μάλιστα. Και πάντα τη βλέπαμε εκεί έτσι και λέγαμε παπαριά, παπαριά, αλλά ήμασταν παιδάκια και δεν ξέραμε ποιος είναι ο παπάς της. Μετά αργότερα όταν την προσέγγισα, ας πούμε, έμαθα και εγώ λεπτομέρειες. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, έτσι, πολύ πονεμένος άνθρωπος. Με ένα και λίγο θα έλεγα παράπονο γιατί να φύγει νέος ο παπάς της και γιατί να στεναχωρηθεί τόσο πολύ από κάποιες καταστάσεις.
αλλά και πολύ έτσι γενναία ψυχή. Μεγάλωσε δύο παιδιά μόνη της. Τη βοήθησε πάρα πολύ και ο Πανεκτάριος και ο πατήρ Ιωάννης από τον Κουβαρά. Ένας έτσι ευλαβής πνευματικός που έχουμε στα Μεσόγεια. Σας μετέφερε κάποια στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές του? Οι τελευταίες στιγμές του μου μετέφερε είναι ότι είχαν έρθει όλες οι αδερφές της. Και τη μέρα που το τελευταίο βράδυ του Παπασταμάτη πήγε να φύγει η αδερφή της, η οποία έμενε στην Αθήνα, η άλλη έμενε στην Κερατέα, και της έπιασε το χέρι ο Παπασταμάτης και της λέει: μη φύγει σήμερα το βράδυ. Λέει: γιατί Παπασταμάτη, θα έρθω πρωί, πρωί θα είμαι εδώ. Όχι, λέει, σήμερα να μην φύγει. Γιατί δεν θα είμαι, αύριο δεν θα είμαι κοντά σας. Είναι το τελευταίο μου βράδυ σήμερα. Και πράγματι μετά από 7-8 ώρες ξεψύχησε. Αυτό μου μετέφερε η παπαδιά της από τις τελευταίες στιγμές του Παπασταμάτη, και επίσης το γεγονός ότι της έλεγε ότι η παπαδιά μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, της έλεγε χαρακτηριστικά μάλιστα να κλείνει το ένα χέρι με το αυτί, το αυτί της με το ένα χέρι, για να ό,τι της λέει να μένει μέσα στο κεφάλι της, για να την, ότι τα παιδιά μας και τα μάτια σου, θα μείνεις μόνης τώρα, τα παιδιά και τα μάτια μας και τα μάτια σου. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό πολύ ωραίο, τώρα που μιλάμε για την Πρεσβυτέρα να είναι αιωνία της η μνήμη. Η παπαδιά δεν είχε πάει καθόλου σχολείο. Αν είχε πάει πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, ούτε και η ίδια δεν θυμόταν όταν μου τα έλεγε. Και την έμαθα Παπασταμάτη να γράφει και να διαβάζει και να κάνει πράξη αριθμητικής. Αυτό μου το φέραν, με το μεταφέραν και τα παιδιά της, ότι Λάμπρο, εμείς αγαπούσαμε και πολύ τον πατέρα μας, γιατί μας έκανε σχολείο στο σπίτι. Και λέω: τι σχολείο, ποιοι? Εσύ έκανε το Σωτήρι, του Αντώνη και του Σωτήρι, τα δύο παιδιά του. Όχι, λέει, καθόταν κυμάνα. Είχε κυμάνα τετράδιο. Δηλαδή, επειδή δεν ήξερε να κάνει πράξεις και τέτοια, όταν αρρώστησε ο Παπασταμάτης, την πήρε και αυτή δίπλα μας και της είπε: 3 και 5 κάνει 8. Για να μην σε κοροϊδέψουν αύριο που θα είσαι μόνη σου. 2 και 3 κάνει 5. 8 δια 4 κάνει 2. Και της έμαθε πράξεις αριθμητικής. Όχι δεκαδικούς, αλλά τα στοιχειώδη τουλάχιστον όταν θα πηγαίνει στην αγορά να μην τη γελάσουν. Δεν είναι συγκινητικό αυτό? Πάρα πολύ. Ένας παπάς έτσι να μαθαίνει την πρεσβυτέρα του να γράφει και να διαβάζει. Πόσο στοργή δείχνει αυτό το περιστατικό. Μόνο αυτό το περιστατικό δείχνει πόσο στοργή είχε αυτός ο άνθρωπος για την οικογένειά του. Και η παπαδιά του ήταν και αυτή η κοριτσάκη, βέβαια, 35-36 χρόνων όταν κοιμήθηκε ο παπάς. Και έμεινε μόνη και αγωνιζόταν μετά και αυτή. Πάρα πολύ. Έχουμε κάποια στοιχεία, τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, που μπορεί να συνέβησαν μετά την κοίμησή του. Μετά την κοίμηση του Παπασταμάτη, όπως είπε και ο δήμαρχος τότε, ο Γιασεμής, ο οποίος και αυτός ζει, είναι 90 χρονών πλέον, έμεινε, θα λέγαμε, το χωριό λίγο ορφανό. Έμεινε λίγο ορφανό. Όμως, θα τολμήσω να πω ότι το λόγο του Κυρίου μας, ότι λέει τους δοξάζοντας με δοξάσω. Και έτσι η παρουσία του Παπασταμάτη και μετά το θάνατό του είναι αισθητή στην Κερατέα. Προς δόξαν Θεού θα το αναφέρω, επειδή έχω ευλογία από τον ιερέα, απλώς δεν θα αναφέρω στον αέρα, έτσι που μιλάμε τώρα, το όνομά του. Και δεν χρειάζεται. Ναι. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος, πέρασε μια πάρα πολύ δυσκολία οικογενειακή, προσωπική. Σηκώνει ένα σταυρό πολύ μεγάλο. Και κάποια στιγμή ήρθε από το κατάστημα που διατηρούμε, πήρε το βιβλίο του Παπασταμάτη. Και λίγες εβδομάδες μετά ήρθε και μου είπε ότι, Λάμπρο, αν θέλεις γράψεις και το όνομά μου, με ξέρεις και όλα αυτά, δεν λέω ψέματα. Αισθάνθηκα την παρουσία του Παπασταμάτη μέσα στο σπίτι μου. Και του λέω: πώς έγινε, πάτερ, αν επιτρέπετε? Και μου λέει: εκεί που καθόμουν, είδα στην απέναντι τοίχο του δωματίου έναν ιερέα με κοντά γένεια να μου γνέφει να πάω κοντά του. Πώς πήγα κοντά του δεν ξέρω. Από το σώμα μου βγήκα, το σκεφτήκα, το ονειρεύτηκα, πάντως βρέθηκα κοντά του. Με αγκάλιασε, άρχισε να με έτσι φέρνει στην αγκαλιά του πιο γερά κατά κάποιο τρόπο. Εγώ αισθάνθηκα τεράστια χαρά, εσωτερική. Δειλά-δειλά σήκωσα το κεφάλι μου να δω, να του πω ένα ευχαριστώ. Και γυρίζω και του λέω: είσαι ο Παπασταμάτης? Η απάντησή του δεν άκουσα κάτι. Σιγά σιγά βρέθηκα πάλι στη θέση μου. Όμως είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ήταν αυτός. Και υπάρχει και άλλη μια μαρτυρία από άνθρωπο στην Κερατέα, ο οποίος είχε και αυτός μια πολύ δυσκολία στην οικογένειά του, ο οποίος του εμφανίστηκε ο Παπασταμάτης, του έδωσε και μια αγκαλιά λουλούδια. Όπως μου τα μεταφέρανε. Να πω την πάσα αλήθεια, δεν τα γράφω στο βιβλίο, γιατί μου είπαν και ο Παπανεκτάριος και ο Παπαγιάννης, ας πούμε, μην βιαζόμαστε για τέτοια περιστατικά.
σίγουρα η ψυχούλα του είναι αναπαυμένη, να εύχεται για μας. Επίσης μου είπαν ότι μην πολύ γράψεις έτσι για πειρασμούς και τέτοια, γιατί εύχεται για αυτούς οι οποίοι το στεναχωρούσανε. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε και αυτό, ότι μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία του Παπασταμάτη είχε και αυτό την αρετή της άμνηση κακίας. Δεν κρατούσε κακίες. Είναι πολύ σημαντικό να σε βασανίζει κάποιος και εσύ να το συγχωρείς. Να σε παιδεύει και εσύ να τον ευεργετείς. Υπάρχει ένα ωραίο περιστατικό και αυτά δυστυχώς τώρα που βγήκε το βιβλίο, ξέρετε, πολλοί με πιάνουν στον δρόμο στην Κερατέα που περπατάω και μου λένε, έλα να σου πω και εγώ κάτι για τον Παπασταμάτη. Τώρα λέω, πρέπει να κάνουμε καινούργια έκδοση, αλλά... Συγκεντρώστε τα γιατί θα χρειαστεί, συγκεντρώστε τα, ναι. Ναι, ναι. Είχε ένα χωράφι και είχε ελιές μέσα και το οικειοποιήθηκε κάποιος. Σύνηθες φαινόμενα στα χωριά, ας πούμε, κάποιοι να παίρνουν και λίγο από το γείτονα και λίγο από τον παραγείτονα. Το έμαθα από Παπασταμάτης και του λέει, βρε βλογημένε, του λέει, γιατί το πήρες, λέει. Εγώ είμαι άρρωστος, θα φύγω, αύριο μεθαύριο πεθαίνω. Τι, η παπαδιά τι θα έχει να ζήσει. Τέλος πάντων, λέει, αφού έχει μέσα ελιές, κάθε μέρα του, κάθε μήνα του λέει, όποτε κάνει λάδι μάλλον, φαίνεται και να ντενεκέ στο σπίτι. Ούτε δικαστήριο να τον επάει, ούτε δικαστήριο να τον επάει, τίποτα. Οπότε, καταλαβαίνετε την καλοσύνη του και εκεί που έδειξε. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα περιστατικά και πάρα πάρα πολύ διδακτικά. Και ενδεχομένως, όπως είπατε κι εσείς, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου που κάποιοι το άκουσαν, το διάβασαν και σας λένε και άλλα περιστατικά, σιγά σιγά να μάθετε κι εσείς περισσότερα και ίσως να χρειαστεί να τα καταγράψετε σε μια μελλοντική έκδοση. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα, ότι το βιβλίο το αφιερώνουμε και στην Πυριακή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αισθάνομαι την ανάγκη, πραγματικά είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω για την Πυριακή Εκκλησία, η οικογένειά μου και εγώ. Αλλά θα ήθελα πολύ πραγματικά έτσι να το διαβάσουν το βιβλίο αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι και νέοι άνθρωποι, ότι σε όλες τις εποχές ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους, να το πω έτσι. Γιατί δυστυχώς όταν το ξεκίνησα, ας πούμε, είχα ακούσει και τη φράση, ας πούμε, καλά τα λέει το Ευαγγέλιο, αλλά ποιος θα κάνει αυτά, παιδί μου. Ή άκουγα, ξέρω, στην Εκκλησία, αλλά αυτά είναι για τους Αγίους, ξέρω εγώ, εντάξει, ήταν ο Άγιος Πορφύριος, ήταν ο Άγιος... Δεν ήταν μόνο ο Άγιος Πορφύριος, ήταν πάρα πολλοί. Και εσείς εκεί στον Πειραιά, νομίζω, είχατε πολλές ευλογημένες μορφές, έτσι, ιερατικές. Που θα μπορούσαν να γραφτούν πάρα πολλά βιβλία, έτσι, για πολλούς κληρικούς του Πειραιά. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν επέτρεψε να στερηθεί κανένας το δικό του πνευματικό οξυγόνο και μας χάρισε τέτοιες μορφές και είμαστε πραγματικά όλοι ευγνώμονες που υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα τέτοιες ψυχές. Τώρα για τον Παπασταμάτη, ό,τι και να πούμε εμείς που δεν τον ξέρουμε και που τον μάθαμε λίγο μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που ετοιμάσατε, νομίζω ότι πέρα από το παράδειγμα που μας δίνει, πέρα από τα διδάγματα τα μεγάλα, από τον συγκλονιστικό, πράο και ταπεινό βίο του, εκείνο που πραγματικά μπορούμε να λέμε είναι να ζητούμε να έχουμε την ευχή του από εκεί που είναι και να μας σκεπάζει. Σίγουρα. Εγώ κλείνω την εισαγωγή του βιβλίου. Να πω επίσης για το βιβλίο, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος πρόλογος από τον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Γρηγόριο Τολιέπουρη, ο οποίος και αυτός είναι από την Κερατέα και μεταφέρει έτσι πολύ ωραία, έτσι μας προλογίζει το βιβλίο. Επίσης υπάρχει μια πολύ ωραία επίμετρο στο βιβλίο, το οποίο έτσι θα ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί το επίμετρο το έχει γράψει ένα πολύ αγαπητό μου πρόσωπο, ο πατήρ Καλίνικος Μαύρο Λέων, ο οποίος νομίζω είναι από τους πρώτους συνεργάτες της Πυριακής Εκκλησίας, υπήρξε και... Είναι και αυτός από εδώ και έτσι. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους μας. Και μάλιστα επιγράφεται το επίμετρο «Τα Άγια Χέρια του Ιερέα» και νομίζω ταιριάζει απόλυτα για τους ιερείς μας, ας πούμε, το πόσο τα χεράκια τους είναι ευλογημένα και υπεύθυνα. Και νομίζω αξίζει πολύ και το επίμετρο να δώσει ο αναγνώστης έτσι προσοχή, γιατί έχει πολύ ωραία στοιχεία, έτσι και θεολογικά, με απλά λόγια, καταθέτει μεγάλες αλήθειες. Και πέρα από την ευχή του Σταμάτη, να πούμε βέβαια και να έχουμε και την ευλογία του Αγίου Μεσογείας, του Νικολάου, του Σεβασμιωτάτου μας, ο οποίος και με την ευλογία του βγήκε το βιβλίο, δηλαδή όταν το ετοίμαζα τον επισκέφθηκα, του ζήτησα την ευχή του και με την ευχή του έτσι να προχωρήσει ο Λόγος του Θεού.
Ο Σεβασμιώτης μας χάρισε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ο Άγιος Μεσογείας, το Φωνή Αύρας Λεπτής, το οποίο μας μιλάει έτσι για σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Σιλουανό, τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ, τον Ησυχαστή. Κοντά σε αυτούς νομίζω είναι και ο Παπασταμάτης. Κοντά σε αυτούς είναι και ο Παπασταμάτης, ο οποίος βέβαια ήταν ένας απλός έγκαμος ιερέας, αλλά θα τολμήσω να πω είχε ένα άρωμα φιλοκαλίας στη ζωή του. Και όπως πολύ καλά ξέρετε κι εσείς, αφού τα ψάχνετε έτσι και τα μελετάτε ιδιαιτέρως, τα γνωρίσματα των Αγίων δεν χωρίζονται σε απλούς και σε πιο σπουδαίους, γιατί όλοι οι Άγιοι έχουν αυτήν την μεγάλη πίστη και την αγάπη που τους διακρίνει και τους κάνει Αγίους. Σίγουρα, σίγουρα. Να πούμε πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί αυτό το όμορφο βιβλίο. Το βιβλίο του Παπασταμάτη, λοιπόν, το κυκλοφορήσαμε εμείς. Εγώ έχω ένα κατάστημα τώρα στην Κερατέα με παλαιά θεολογικά βιβλία, το οποίο είναι στην Κερατέα. Μπορώ να δώσω, αν θέλετε, από τον αέρα το τηλέφωνο, κάποιος αν θέλει να ενδιαφερθεί. Να πω όμως ότι πολύ σημαντικό το θεωρώ να πω ότι μέρος των εσόδων θα δοθεί και στην Πειραϊκή Εκκλησία για την ενίσχυση του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Νομίζω είναι απόλυτη υποχρέωσή μας να το κάνω αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και πρέπει και... Το θεωρώ εκ των ουκάνευ, να το πω έτσι. Και πρέπει να τονίσουμε... Όχι γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω ανοιχτά για τον πατέρα Σταμάτιο, αλλά γιατί έχετε προσφέρει τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ ευεργετημένη. Θα τολμήσω να πω ότι οφείλω ότι έχω μια καλή οικογένεια, ο Θεός να την ευλογεί και να την αγιάζει, χάρη στην Πειραϊκή Εκκλησία. Μου χάρισε μια καλή σύζυγο η Πειραϊκή Εκκλησία. Και από αυτή τη θέση που βρίσκομαι τώρα θα ήθελα να μεταφέρω την, να το πω έτσι, εδαφιαία μετάνοια της οικογένειάς μου στον Άγιο Πρώην Πειραιός τον Καλλίνικο και στον Ίνιτο Σεραφείμ, οι οποίοι χάρη σε αυτούς, ας πούμε, ακούγεται τη φωνή του Ευαγγελίου σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 1988. Δεν είναι κάτι ασήμαντο. Καθόλου ασήμαντο και πραγματικά... Επιτρέψτε μου μόνο να πω αυτό, ότι όταν άνοιξα το βιβλιοπωλείο στην Κερατέα, το χριστιανικό, μίλησα με τον κύριο Κεμετσετζίδη, ο οποίος είναι στις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Ναι. Ένας πολύ σεβαστός άνθρωπος, έτσι ηλικιωμένος πλέον πολύ, πνευματικό τέκνο του πατέρα Φιλόθου του Ζερβάκου. Και του λέω, κύριε Στέλιο, του λέω να το τολμήσω. Και μου λέει, παιδί μου, και βέβαια να το τολμήσεις, αλλά θα σε παρακαλέσω να μην σκεφτείς μόνο το υλικό κέρδος. Μία ψυχή να πάρει ένα βιβλίο από σένα, να ωφεληθεί και να πιστέψει αληθινά ότι υπάρχει Θεός, θα έχεις μεγάλο μισθό στον ουρανό. Και δεν το λέω τώρα για μένα αυτό. Σκεφτείτε τώρα τι μισθό περιμένει και σας, κύριε Λυκούργο, τον κύριο Δαντήλη, την κυρία Ευαγγελία Κονταξή, την κυρία... ξέρω το όνομά της... την κυρία... τον Γιώργο Μπάρλα. Τη Σοφία. Την κυρία Σοφία Χατζή. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Μία ψυχή να ωφεληθεί. Αν μία ψυχή, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, είναι ανώτερη από όλο τον κόσμο, σκεφτείτε τώρα πόσες ψυχές έχουν βοηθηθεί από την Πειραϊκή Εκκλησία. Τόσα χρόνια. Το αφιερώνω και εγώ έτσι, τόσα χρόνια βέβαια. Τόσα χρόνια πραγματικά εμείς εδώ, στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, από τα πρώτα βήματα μέχρι και σήμερα, που από το 1988 μέχρι τώρα πέρασαν τα 30 χρόνια, έχουμε δει και έχουμε ζήσει πολύ συγκινητικές στιγμές και ήδη έχουμε ωφεληθεί πάρα πολύ και αισθανόμαστε υπόχρεοι στην αγάπη των ακροατών και στην προσευχή τους. Γιατί αυτό που είπατε εσείς νωρίτερα, ότι πολλοί άνθρωποι ωφελούνται και το καταθέτετε και εσείς ως προσωπική μαρτυρία, οι προσευχές των ανθρώπων που ωφελήθηκαν κρατάνε και όλους εμάς. Και είναι έτσι μια μεγάλη αλυσίδα που έχει διάρκεια και θα έχει διάρκεια όσο ο καλός Θεός επιτρέπει να δοξάζετε το Άγιο όνομά Του. Να εύχεστε να μπορούμε να συνεχίζουμε αυτό το έργο προς δόξαν Θεού και ευχαριστούμε εμείς γιατί στην πρώτη σελίδα του βιβλίου σας για τον μακαριστό πατέρα Σταμάτη Οσίνη αφιερώνεται στην Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 FM η ένδειξη ευγνωμοσύνης. Προς δόξαν Θεού θα σας πω ότι με την ευλογία του Αγίου Μεσογείας εργάστηκα νεοκόρος στο Χριστό στα Σπάτα, η οποία ήταν μια θέση και πολύ υπεύθυνη αλλά και πολύ κουραστική. Πολλές φορές τα ονόματα που έπαιρνα με τα πρόσφορα έβλεπα ονόματα Λυκούργος, Δημήτρης και των συνεργατών της Πειραϊκής Εκκλησίας. Από ανθρώπους ανώνυμους. Δεν νομίζω να ήταν όλοι αυτοί οι συγγενείς σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σας μνημονεύουν άνθρωποι που δεν τους ξέρετε καν. Που μπορείτε να μην τους δείτε ποτέ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ο άλλος να είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος που ερχόντουσαν στον Χριστό στα Σπάτα.
ή να βλέπεις χαρτιά, ας πούμε, υπερηγείας των εργατών της Πειραιακής Εκκλησίας. Υπάρχει ωραίο πράγμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή. Και νομίζω αυτή ότι είναι η αμοιβή πραγματική. Πραγματικά, και δεν ανταλλάσσεται αυτή η αμοιβή. Δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι που ποτέ δεν θα μπορέσει κανένας μας να καταλάβει πλήρως. Αλλά αυτό είναι που κρατάει τούτο το ραδιόφωνο να μπορεί να εκπέμπει τον λόγο της αληθείας. Αυτό και μόνο. Και να εύχεστε κι εσείς και όλοι οι ακροατές μας, όσο ο Θεός επιτρέπει, να μπορούμε να μείνουμε προσιλωμένοι σε αυτό. Να μην ξεφύγουμε, γιατί ξέρετε, είναι εύκολο και τα μυαλά να πάρουν αέρα και σίγουρα, να ξεφύγουμε σίγουρα από την πορεία μας. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά είναι και μεγάλη ευλογία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πάρα πολύ. Και για το βιβλίο που ετοιμάσατε και για την αφιέρωση που κάνατε και για την διάθεση να προσφέρετε στο ραδιόφωνο Μιλάει στην Ψυχή μας. Κυρίως όμως εμένα επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω προσωπικά που σήμερα μας κάνατε την τιμή και μας χαρίσατε αυτή τη μεγάλη ευλογία να μάθουμε για έναν σύγχρονο πράο και ταπεινό ιερέα που το παράδειγμά του γίνεται φωτεινό για όλους μας. Για τον μακαριστό πατέρα Σταμάτιο Σίνη, που γεννήθηκε το 1928 και κοιμήθηκε το 1969. Όσο δε για τους ακροατές μας, όσοι ενδιαφέρονται, τα τηλέφωνα υπάρχουν στο τηλεφωνικό κέντρο και μπορεί να τηλεφωνήσουν όσοι θέλουν να τα πάρουν και να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχόμαστε κι εμείς οι ευχές και οι μεσητείες του Παπασταμάτη να σας συνοδεύουν και εσάς και την οικογένειά σας. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εδώ. Ήταν τηλεφωνικά κοντά μας, φίλες και φίλοι ακροατές, ο κύριος Λάμπρος Παπα-Νικολάου, που είναι απόφυτος της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής και μας παρέδωσε αυτό το όμορφο έργο, ο πράος και ταπεινός ποιμένας Παπασταμάτης Σίνης 1928-1969. Το βιβλίο με τα στοιχεία που αφορούν τον μακαριστό Παπασταμάτη μπορείτε να το προμηθευτείτε. Τα τηλέφωνα υπάρχουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο για όποιον ενδιαφέρεται να μάθετε περισσότερα και πολύ συγκινητικά και άκρως διδακτικά στοιχεία για έναν σύγχρονο ιερέα που έζησε την αγιότητα με ταπείνωση και καρτερικότητα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε περισσότερο. Ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη να πάρουμε στα χέρια μας αυτό το βιβλίο και σήμερα μεγάλη μας η χαρά αλλά και η ευλογία να ακούσουμε από τον ίδιο τον κύριο Παπα-Νικολάου, που και αυτός δεν τον πρόλαβε εν ζωή τον μακαριστό Παπασταμάτη, να μας λέει όσα μας είπε. Πρόκειται σίγουρα, αναμφισβήτητα, για μια μεγάλη οσιακή μορφή των χρόνων μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, να ευχηθούμε να έχουμε όλη την ευχή του. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.